Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Στην δημοσίευση των αναθεωρημένων φορολογητέων αξιών ακινήτων, των νέων δηλαδή αντικειμενικών τιμών, θα προχωρήσει το Υπουργείο Οικονομικών έως το 31 Δεκεμβρίου 2017. Ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήτης Τσακαλώτος συνέστησε ειδική ομάδα 17 στελεχών από το Υπουργείο Οικονομικών, την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η ομάδα θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει την βάση δεδομένων με ονομασία Τράπεζα Αξιών Ακινήτων που έχει δημιουργηθεί, προκειμένου τα στοιχεία που θα συγκεντρώνονται σε αυτή να αποτελούν το υπόβαθρο ενός σύγχρονου ψηφιακού συστήματος μαζικής εκτίμησης ακινήτων για να καταστήσω το δυνατόν πιστότερη προσέγγιση των εμπορικών αξιών των ακινήτων. Έως στις 17 Ιουλίου παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Αν και η προθεσμία εξέπνεε σήμερα, εκτός τάξης ΝΕΤ παραμένουν 1,3 εκατομμύρια δηλώσεις. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 4,63 εκατομμύρια δηλώσεις, σύνολο 6,1 εκατομμυρίων, ο χρόνος υποβολής θεωρείται υπερά αρκετός για να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι που έχουν καθυστερήσει. Αναζητούν ελκυστικές τιμές, φυσική ομορφιά και πολιτιστική κληρονομιά. Πρόσφατη ταξιδιωτική έρευνα ανέδειξε ως τις πιο δημοφιλείς χώρες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, τις οποίες επισκέφτηκαν Έλληνες, ως ταξιδιωτικό προορισμό την Βουλγαρία, την Κύπρο και την Τσεχία. Με την διάρκεια των ταξιδιών τους να είναι συνήθως λιγότερη από μία εβδομάδα και τα χρήματα που ξοδεύουν να κυμαίνονται μεταξύ 250 και 1.000 ευρώ. Την τελευταία τριετία ο πιο δημοφιλής προορισμός ήταν η Βουλγαρία, την οποία και επισκέφτηκε το 44% των Ελλήνων ερωτηθέντων. Πάντως, ανεξάρτητα από το που ταξιδεύουν οι ίδιοι Έλληνες, σε ποσοστό 99% θα πρότειναν σε ξένους να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, ενώ κατά τη γνώμη τους ο πιο ελκυστικός προορισμός για τους ξένους τουρίστες είναι βέβαια τα ελληνικά νησιά. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το Γενικό Δίκτυο Τιμών να κυμαίνει στις 820,16 μονάδες, καταγράφοντας και τη 0,05% σε πτώση τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.